Σε όποιον Άγιο θέλεις. Α, μπορεί Χριστό να πιάσει έναν Άγιο δηλαδή που να σε αρέσει. Οι Άγιοι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κοιμούνται. Τι γίνεται την ώρα που προσεύχεται κάποιος, ναι. Ο Θεός τον ξυπνάει, τον ενημερώνει λοιπόν και του λέει πήγαινε στον τάδε άνθρωπο να τον βοηθήσεις. Και το σημαντικό ποιο είναι ότι αν πάει στον τάδε Άγιο να τον βοηθήσει και εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα προσεύχεται και ένας άλλος άνθρωπος στον ίδιο Άγιο. Αυτό τι γίνεται, και έχει τράφικ πολύ. Εκεί τι γίνεται. Στέλνει ο Θεός έναν άγγελο. Με την μορφή του Αγίου. Καταλάβατε τι γίνεται. Μπορείτε να προσευχηθούμε, μπορούμε να προσευχηθούμε σε όποιον Άγιο θέλουμε. Οι Άγιοι κοιμούνται συνέχεια, είναι σε ύπνο, είναι σε αυτή τη φάση. Και ξυπνάει τον Άγιο. Ο Θεός πάει, ξυπνάει τον Άγιο. Ναι, του λέει, έλα, συζητάνε. Και μετά, αν εκείνη τη στιγμή τον στέλνει για την προσευχή που. Αν εκείνη τη στιγμή όμως. Κάποιος άλλος προσευχηθεί πάλι στον ίδιο άγγελο. Και αν όλα τα καράβια καλέζουν τον Άγιο Νικόλο, ναι, είναι. Κάτι τέτοιο ξέρω εγώ. Και υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Παίρνει πρωτοβουλία ο Θεός και αναθέτει σε έναν άγγελο, ναι. Ο οποίος θα μεταμφιεστεί στον Άγιο που ζήτησε για να κοροϊδέψουμε τον πελάτη, δηλαδή να του πούμε. Αυτόν ζήτησε, αυτόν θα έχεις, αλλά είναι ένας άγγελος. Εντάξει, μπορεί να κάνει το θαύμα, αυτό έχει. Κλόνος Αγίου. Και πάει αυτός. Το αντιληφθήκατε τι γραφειοκρατία μιλάμε και τι σύστημα όμως είναι οργανωμένα τα πράγματα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα που μόλις τώρα είπαμε. Μπορείτε να το κάνετε εικόνα, να συμβαίνει. Άγιε μου Κωστάκη, είμαι η Ασπασία από τα κάτω πετράλωνα. Βάλε το χέρι σου σε παρακαλώ, Άγιε μου, και φώτισε τον Παντελή για να ξεστραβωθεί και να τα φτιάξει επιτέλους μαζί μου. Και εγώ θα σου ανάψω μια λαμπάδα όσοι τον πόη του. Άγιε Κωστάκη! Ρε Άγιε Κωστάκη, εσένα ζητάνε! Άγιε Κωστάκη είπα! Άγιε Κωστάκη! Άγιε Κωστάκη, ξύπνα! Ξύπνα, έχουμε δουλειές! Τι έγινε, ρε Θεέ? Προσευχήθηκε η Ασπασία από τα κάτω πετράλωνα και θέλει να κατέβει στη γη, να μεσολαβήσεις να τα φτιάξει με τον Παντελή. Άγιε Κωστάκη, είμαι ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις το θαύμα σου, να βρω τα χρήματα να αγοράσω το iPhone, το καινούριο, το 6, το Plus. Το Plus, Άγιε Κωστάκη, το Plus. Ποιο Plus, ρε Θεέ? Τώρα δεν μου είπες να πάω στην Ασπασία. Αποφάσισε, το Plus ή την Ασπασία. Σωστά, εσύ είσαι κατελημένος. Άγγελε Στάφη, Άγγελε Στάφη. Είσαι εσύ, ρε παιδί. Ο Άγγελος Στάθης. Και είσαι δικό μου δημιούργημα. Ναι. Και μπορείς και πετάς. Μάρτον Παναγία μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσύ θα κατέβεις στη γη, θα βρεις την Ασπασία, θα τη βοηθήσεις να τα φτιάξει με τον Παντελή. Και εσύ, παιδί μου, θα μετηθεστείς σε Άγιος Κωστάκης, θα κατέβεις στη γη, θα βρεις τον Νίκο και θα το βοηθήσεις να πάρει το iPhone, το 6, το Plus. Το Plus. Το Plus. Και το μαλλί, εγώ στο έκανα αυτό το. Έχουμε φύλλα. Άντε, παιδιά. Άντε, άντε και έχουμε φύλλα. Άντε γρήγορα τώρα. Έλα να δουλεύουν οι Άγιοι. Αυτά σε ό,τι αφορά Αγίους, Θεός. Τι γίνεται όμως με την Παναγία, ρε παιδιά? Δεν προσευχόμαστε πολλές φορές την Παναγία? Παναγίσα μου, βοήθα μου. Η Παναγία είναι η μητέρα μας. Η μητέρα όλων. Τι γίνεται, πατέρα? Η Παναγία μας από μόνη της, επειδή αγαπάει πάρα πολύ το ανθρώπινο γένος, επεμβαίνει και παρακαλάει τον Υιό και Θεό της και Θεό μας, τον Ιησού Χριστό. Α, δεν μπορεί μόνη της να το κάνει το κατευθείαν, όχι. Πρέπει να πάει στον Υιό της. Η Παναγία είναι ξύπνια. Συνέχεια. Ναι, ούτε η Παναγία ποτέ, είναι φυσιολογικό ο Χριστός μας να μην αφήσει τη μητέρα του να κοιμάται και να περιμένει πότε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Η Παναγία παίρνει οκ από τον Χριστό για να γίνει, για να μπορεί να κάνει κάτι. Ενώ είναι stand-by συνέχεια την έχουν για τη Δευτέρα Παρουσία. Παναγίτσα μου γλυκιά, είμαι η Κυραφρόσου από το Μενίδη. Κάνε το θαύμα σου φέτος να μην αδειάσει ποτέ η δεξαμενή με το πετράλαιο θέρμανσης. Και αν αδειάσει, ένα λίτρο να βάζω, 10 να γίνονται. Μεγάλη χάρη σου, Παναγία μου. Τζιζούς, 9 αρές. Μεταξύ μας. Θα παίξουμε σοβαρά, τι θα γίνει? Εντάξει ρε Κωστάκη, χαλάρωσε. Θα παίξουμε σοβαρά, να δούμε τι θα κάνεις με τα σοβαρά. Άντε να σε δω τώρα. Άντε να σε δω. Προσεύγεται και αυτός παίζει τάβλη με τον Άγιο. Θα ξεκουνηθείς καμιά φορά αυτό το τραπέζι? Τι να κάνω, ρε? Να πάω να βοηθήσεις τον πατέρα σου, βρε. Να κάνεις κανένα θαύμα. Έλα, λέγε τι θέλεις. 2 πράγματα θέλω. Εγώ πότε θα κοιμηθώ? Γιατί να περιμένω συνέχεια εγώ αυτή τη Δευτέρα Παρουσία? Ρε μάρα, κάποιος πρέπει να περιμένει τη Δευτέρα Παρουσία για να βγει, να μην το πάρουμε χαμπάρι. Γιατί δεν την περιμένεις μαζί με τον Άγιο Κωστάκη? Τέλος πάντων, πες μου το δεύτερο που θέλεις. Το δεύτερο είναι, έγινε μια προσευχή, την έχω εδώ. Έχω το τελικό OK να το κάνω εγώ. Ναι, έχεις το OK να κάνεις ό,τι θέλεις. Αν δεν πήγαινε, παίξω. Σου στράψω καμιά.
Αμαρτώθε μου. 6-3 παραμάνα.